Δεν ξέρω αν η Ναταλία συμπληρώνει τη ζωή μου. Ξέρω σίγουρα ότι είναι η ζωή μου. Ήταν μια περίοδος που είχα μείνει χωρίς δουλειά. Είχα πέσει κατάθλιψη, μπορώ να πω. Ήμουν κλεισμένο στον εαυτό μου, δεν ήθελα ούτε να βγω από το σπίτι. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που με κατάλαβε, με βοήθησε. Μια θετική άβρα η οποία είναι κάτι το οποίο δεν θα ξεχάσω όπως και να έχει. Αυτός είναι ο άντρας μου, τελείως. Κάναμε τετράγωνα με το αυτοκίνητο και δεν με άφηνε στο σπίτι. Κάναμε γύρω-γύρω από το σπίτι όλη την ώρα. Μεγαλώσαμε μαζί. Μάθαμε ο ένας από τον άλλον. Μου έδωσε πράγματα, του έδωσα πράγματα. Αλλάξαμε κάποια πράγματα στο χαρακτήρα μας. Όχι ο ένας για τον άλλον, για καλύτερο. Αλλά ήμουνα κτητική. Είναι εκεί. Δεν μου άρεσε να γίνονται τα πράγματα ελεύθερα, ελαφρά. Μια μέρα γύρισε και μίλησε. Ο Παναγιώτης δεν μιλάει πολύ εύκολα. Άμα μιλήσει, θα μιλήσει μία φορά. Γύρισε και μου είπε μια μέρα ότι είμαστε τόσα χρόνια μαζί. Εγώ θέλω να είμαι μαζί σου, θέλω να κάνουμε οικογένεια. Οπότε αυτά που μου είπε ήταν σαν να μου κάνει πρόταση γάμου. Ναι, την έχω στεναχωρήσει πάρα πολύ. Την είχα στεναχωρήσει για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. Της έχω ζητήσει συγγνώμη άπειρες φορές, αλλά μία συγγνώμη δεν φτάνει. Δεν μπορεί να γυρίσει πίσω τον χρόνο για να αλλάξει αυτά που έγιναν. Σαφώς δεν μπορώ ούτε και εγώ να συγχωρήσω τον εαυτό μου. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω πίσω τον χρόνο. Και βέβαια φοβάμαι. Φοβάμαι να μην την πειράξει κάποιος. Φοβάμαι να μην πάθει τίποτα. Δεν θέλω να την αφήνω μόνη της. Ακόμα και τώρα, αν δεν τη φιλήσω, ακόμα και ας κοιμάται πριν φύγω για δουλειά, δεν μπορώ. Μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές μας, γύρισα και της είπα θα φύγουμε να πάμε να μείνουμε μαζί. Από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσα να περάσω ούτε μια μέρα μακριά της. Δεν άντεχα να περάσει μια μέρα και να μην το πω. Έστω 5 λεπτά. Δηλαδή μπορεί να μην είχαμε χρόνο, αλλά θα του έλεγα έλα από το σπίτι 5 λεπτά να σε δω. Ήθελα να είμαι κοντά τη συνέχεια. Ήθελα να κοιμάμαι μαζί τη συνέχεια. Και να ξυπνώ κοντά τη. Έχει τύχει αρκετές φορές να ξυπνήσω το βράδυ και να την χαζεύω και να τη χαϊδεύω τα μαλλιά. Ουσιαστικά ήμασταν χώρια για ένα μικρό διάστημα. Συνέχεια έκλαιγα, δεν μπορούσα να βρω τον εαυτό μου. Πέρα από το τι μου έλειπε, σαν να με πήγανε σε άλλο πλανήτη. Αλλά νομίζω το έκανε πιο πολύ για να με αφήσει ελεύθερη. Ήτανε και λίγο αυτοκαταστροφικό, πιστεύω αυτό. Καλά να πάθω, ας μείνω μόνος μου τώρα. Και νομίζω ότι γι' αυτό δεν με είχε κυνηγήσει κιόλας. Παρόλο δηλαδή που με πονάει, θεωρώ ότι από εκείνη την περίοδο και μετά αρχίσαμε να χτίζουμε τη σχέση μας πιο ουσιαστικά. Και σήμερα έφτασε η στιγμή. Σου χρωστάω από όλη μου τη ζωή που σε μεγάλωσα, σου χρωστούσα κάτι. Αυτό που δεν ήθελα, αυτό που δεν ήθελα ποτέ να γίνει, έγινε. Και σήμερα είναι η μέρα που πρέπει να πάρεις αυτό από μένα, ας είναι τελευταία και τελευταία στιγμή, αλλά πρέπει να το
πάρεις θα τα δεχτείς από μένα. Άφηνε χαρτάκια, ξέρω εγώ, στο τραπέζι, στην κουζίνα. Ένα χαρτάκι στο ντουλάπι που είναι ο καφές. Οπότε εγώ με κλειστά μάτια ακόμα βρήκα το χαρτάκι που μου έγραψε. Που έλεγε, σε αγαπώ, να με σκέφτεσαι, να προσέχεις. Fine light in the beautiful sea, I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew there would become one right away. Oh, right away. That first... Τα περνάει όλα μόνος του, μέσα του. Βλέπω στο πρόσωπό του ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι συμβαίνει. Και προσπαθώ. Είμαι πάρα πολύ κλειστός. Δεν θέλω να την επιβαρύνω με δικά μου προβλήματα. Να μου πει να το μοιραστεί μαζί μου να βοηθήσω, αλλά πολλές φορές δεν μου τα λέει. Όχι απλά μου στέκεται, είναι καλύτερη από πολλούς φίλους. Με στηρίζει με αυτό το χαρακτήρα που έχει στα πάντα. Είναι άνθρωπος, δεν θα στεναχωρήσει ποτέ κανέναν επίτηδες, δεν θα πληγώσει ποτέ κανέναν επίτηδες. Τώρα με τα χρόνια έχει αρχίσει και γίνεται πιο ευαίσθητος. Δεν ξέρω, αλλά δεν θα πει ποτέ όχι σε κανέναν. Ό,τι και να του ζητήσουν, δεν θα πει όχι. Έμεινε λίγο άφωνη, γιατί δεν είχαμε γνωριστεί. Δηλαδή, πριν 5 λεπτά, της είχα πει το όνομά μου και μου είχε πει το δικό της. Από την πρώτη φορά που είδα την Ναταλία, θυμάμαι χαρακτηριστικά τη ρώτησα για τα μάτια της. Της είπα μάλλον ότι τα μάτια της είναι πάρα πολύ όμορφα. Νομίζω ότι τα μάτια μου είναι που του αρέσουν. Και ακόμα και τώρα δηλαδή μπορεί να γυρίσει απλά και να μου πει ματάρες μου. Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, so shine bright. Υπάρχουν στιγμές που μπορεί να πηγαίνουμε κάπου στα μάξι, ας πούμε, και απλά να γυρίσω να τον κοιτάξω και να πω, έχω ωραίο άντρα τελικά, ρε παιδί.
Τη φαντάζομαι στα λευκά. Είναι κάτι το οποίο το ονειρεύομαι και θα ήθελα να το δω και περιμένω. Ό,τι νηφικό και να φορέσει θα είναι υπέροχη, απλά υπέροχη. Το νηφικό θεωρώ ότι συμβολίζει εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα. Όλο το υπόλοιπο είναι απλά υπέροχο κάθε μέρα. Ξέρω ότι θα κάνει τα πάντα για να είμαι καλά. Ξέρω δηλαδή ότι δεν θα μ' αφήσει ποτέ να πεινάσω. Θα κάνει τα πάντα γι' αυτό. Όπως και όταν κάνουμε παιδιά. Ξέρω ότι θα είναι εκεί στην οικογένεια. Το έχω δεδομένο ότι αυτός ήταν ο πατέρας του παιδιού μου. Λέω στα παιδιά μου ότι ο μπαμπάς σας ήρθε και έσκυψε και μου δώσε το δαχτυλί. Να μ' αρέσουν τα παραμύθια. Αυτή τη στιγμή που θα αναδεί την Αταλία στην εκκλησία. Το έχω ονειρευτεί πολλές φορές. Εκεί που εγώ είμαι αυτή που δίνει δύναμη στους άλλους, στην οικογένειά μου, ας πούμε, πρέπει να πάρω κι εγώ από κάπου. Και εγώ παίρνω από τον Παναγιώτη. Τα δικά μου προβλήματα γίνονται και δικά του. Και όπως και τα δικά του γίνονται δικά μου. Τελικά, εγώ είμαι αυτή που έκανα την πόρα. Αυτός τα κάνει όλα. Και βέβαια, έτσι μπροστά. Τα πάντα. Thank you.
έρωτας με την Αταλία νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το περιγράψω. Ανάγκη να τη νιώθω δίπλα μου, να τη βλέπω δίπλα μου, είναι κάτι το οποίο δεν περιγράφεται με λέξεις. Μόνο με αισθήματα. Το νιώθω μόνο μέσα μου. Αγάπη και φροντίδα και στήριξη χωρίς να περιμένει κάτι από σένα. Την αγάπη την γνώρισα με τον Παναγιώτη. Για μένα αγάπη είναι ο Παναγιώτης.